Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο 20 Ιουνίου στην Αθήνα η ένατη κατά σειρά ημερίδα του Ιατρονέτ.gr Βήματα Ασθενών. Η ημερίδα είχε ως θέμα το διαβήτη και τις σύγχρονες προσεγγίσεις. Τέσσερις ομιλητές εμπλούτησαν με τον επιστημονικό τους λόγο την ημερίδα, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των απορριών των συμμετεχόντων για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως ο διαβήτης. Συνήθως πριν από την εκδήλωση διαβήτη προηγείται ο προδιαβήτης που προειδοποιεί και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η σχέση προδιαβήτη-διαβήτη είναι λοιπόν στενή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όποιος έχει προδιαβήτη θα αναπτύξει απαραίτητα διαβήτη. Η σημερινή παρουσίαση αφορά τον προδιαβήτη. Τον προδιαβήτη για τον οποίο δεν συζητάμε συνήθως, συζητάμε για τα προβλήματα του διαβήτη και όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια αφορά αρκετό κόσμο. Ο διαβήτης έχει ένα ποσοστό στην Ελλάδα που καλπάζει στο ποσοστό του 11%, ενώ ο προδιαβήτης είναι στο 30%. Είναι τριπλάσιο το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν προδιαβήτη και δεν το ξέρουν. Ο προδιαβήτης δεν είναι ούτε νόσος ούτε φυσιολογική κατάσταση. Δηλαδή είναι μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ των φυσιολογικών ανθρώπων και των ατόμων με διαβήτη. Αυτή η κατάσταση ορίζεται ως ενδιάμεση, δηλαδή όταν έχουμε ζάχαρο πάνω από 100 και κάτω από 126. Είναι η ενδιάμεση κατάσταση. Οι άνθρωποι που έχουν προδιαβήτη δεν είναι σίγουρο ότι θα κάνουν νόσο. Και οι προσπάθειές μας και η κουβέντα η σημερινή είναι να μειώσουμε το ποσοστό των ανθρώπων που θα περάσουν σε επίσημη νόσο. Το βάρος του διαβήτη παγκοσμίως καλπάζει, όπως είπαμε, τρεις φορές μέχρι τώρα. Και αυτό γιατί παγκοσμίως και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Μεταξύ του 2017 και του 2045 θα δείτε πως τα νούμερα των ανθρώπων με διαβήτη αλλάζουν δραματικά. Πέραν της θνητότητας υπάρχουν διάφορες συνωσιρότητες που πρέπει να το ξέρουμε ότι συνυπάρχουν με τον προδιαβήτη. Πρώτη όλων η παχυσαρκία, η καρδιαγγειακή νόσος, η δυσλιπιδεμία όπως είπαμε, η υπέρταση. Και επίσης μπορούμε να βρούμε επιπλοκές του διαβήτη και στην προδιαβητική κατάσταση. Ποιες είναι αυτές? Είναι η νεφρική ανεπάρκεια, μπορεί να είναι οι μικροαγγειακές επιπλοκές, είναι μερικές φορές ο καρκίνος και φυσικά μια άλλη νοσολογική οντότητα που συχνά την παραβλέπουμε, οι διαταραχές του ύπνου και κυρίως το υπνοαπνοϊκό σύνδρομο. Το κομμάτι της σωστής διατροφής αφορά άμεσα το διαβήτη, καθώς συνδυαζομένου του κατάλληλου σωματικού βάρους και της επαναλαμβανόμενης άσκησης μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά, αλλά πάνω απ' όλα καταλυτικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του διαβήτη. Η διαιτητική θεραπεία διαδραματίζει λοιπόν σημαντικό ρόλο. Και στη δική μου εισήγηση λοιπόν θα αναφερθώ σε αυτό που σήμερα πια λέμε διαιτητική αντιμετώπιση ή διαιτητική θεραπεία. Ξέρω ότι το άκουσμα της λέξης δίαιτα κατευθείαν παραπέμπει σε κάτι πάρα πολύ στερητικό, δύσκολο, που προβληματίζει τα άτομα με διαβήτη. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, η εξέλιξη που αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας που λέγεται διαβήτης, που αφορά το φαρμακευτικό κομμάτι, ταυτόχρονα έχει εξελιχθεί και στο κομμάτι της διαιτητικής θεραπείας. Έτσι λοιπόν, μιλούμε για μια δίαιτα πιο ελεύθερη από ό,τι παλιότερα. Μια δίαιτα πιο υγιεινή, γιατί υπάρχουν μέσα οι υδατάνθρακες, υπάρχουν πηγές υδατάνθρακων που είχαν αποκλειστεί τα προηγούμενα χρόνια, γιατί θεωρούνταν ότι ενοχοποιούνται για την αύξηση του ζαχάρου. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα διατολόγιο όπου οι υδατάνθρακες υπάρχουν, αλλά οι πιο υγιεινοί, οι πιο καλοί υδατάνθρακες. Και βέβαια παντού θα βλέπουμε τον όρο εξατομίκευση. Θα βλέπουμε ότι και στο κομμάτι της διατροφής δεν ισχύει ότι οι γενικές οδηγίες μπορούν να εφαρμοστούν από όλους, αλλά κάθε μια περίπτωση είναι ξεχωριστή. Έτσι λοιπόν μιλάμε για μια εξατομίκευση η οποία αφορά τις διαιτητικές οδηγίες και οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου. Αλλιώς αντιμετωπίζουμε ένα διαβητικό με τύπου 1 και αλλιώς ένα τύπου 2. Αλλιώς ένα νεαρό άτομο με διαβήτη που είναι δραστήριο, που αθλείται και αλλιώς έναν ηλικιωμένο. Άρα λοιπόν ο τρόπος ζωής, οι ανάγκες, αλλά βέβαια και η φαρμακευτική αγωγή που παίρνει το άτομο είναι πολύ χαρακτηριστικά για να δημορφώσουν τις διαιτητικές οδηγίες που θα δώσουμε. Η διατροφή μπορεί να παίξει ρόλο τόσο στην πρόληψη αυτών των επιπλοκών, όσο και στη θεραπεία τους. Έτσι λοιπόν, είτε μιλάμε για διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας, είτε μιλάμε για υπερλιπιδεμία, υπερουρυχημία, λιπόδες ΥΠΑΡ, αυτά τα προβλήματα υγείας μπορεί να συνυπάρχουν με το διαβήτη, είτε βέβαια μιλάμε για ένα αυξημένο σωματικό βάρος,
το σωστό διαιτολόγιο, ο σωστός τρόπος διατροφής ουσιαστικά στην καθημερινότητα του ατόμου μπορεί να είναι πολύ καθοριστικό, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οποιαδήποτε προβλήματα ή κίνδυνοι ακόμα από αυτές τις επιπλοκές. Πρέπει να δούμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει ένα σωστό πάντρεμα, ένα σωστό συνδυασμός ανάμεσα στη διατροφή. Και όταν λέμε, το ξαναλέω, διατροφή, δεν εννοούμε ένα στερητικό διαιτολόγιο, αλλά ένα υγιεινό διαιτολόγιο, ένα μεσογειακό διαιτολόγιο, όπου θα υπάρχει και ποικιλία και απόλαυση και η κοινωνική θέση του φαγητού. Να συνδυάζεται αυτό με μια σωματική άσκηση που θα προσαρμόζεται στο κάθε άτομο. Δεν μπορούν όλοι και δεν πρέπει όλοι να πάνε στο γυμναστήριο, δεν μπορούν όλοι να κάνουν κάποιο σπορ, αλλά ξέρουμε ότι ακόμα και ένα απλό περπάτημα, ακόμα και το μπάνιο τώρα το καλοκαίρι, είναι μια σωματική άσκηση που μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για το άτομο με διαβήτη, και όλο αυτό να κουμπώσει σε αυτό που λέμε συμπεριφοριστική θεραπεία. Ζητάμε από τα άτομα, όλοι οι επιστήμονες υγείας οι οποίοι δίνουν συμβουλές αυτά, να αλλάξουν πράγματι τον τρόπο ζωής τους. Ο διαβήτης όμως, που είναι μια πραγματικά διαχρονική πανδημία, με τον καιρό αντιμετωπίζεται με ολοένα και περισσότερο πιο αποτελεσματικά θεραπευτικά σχήματα. Η επιστήμη έχει προοδεύσει σημαντικά και οι ασθενείς από διαβήτη θα πρέπει να αισιοδοξούν. Ο διαβήτης είναι μια παγκόσμια πανδημία. Και όταν λέμε πανδημία, εννοούμε ότι παίρνει επιδημικές διαστάσεις σε όλο τον κόσμο η ανάπτυξη και η εξάπλωσή του. Είναι λοιπόν μια πραγματική διαχρονική πανδημία. Ο διαβήτης και δεν είναι μόνο μια πανδημία της τρέχουσας περίοδου, όπως είναι η γνωστή COVID νόσος. Μια παγκόσμια λοιπόν πανδημία διαχρονική. Και δέστε σε αυτή τη διαφάνεια πώς φαίνεται, πώς αναπτύσσεται ραγδαία με τα χρόνια η εξάπλωση του διαβήτη. Στη δεκαετία του 80 είχαμε περίπου 60 εκατομμύρια άτομα με διαβήτη. Στη δεκαετία το 2019 έχουμε φτάσει να είναι πάνω από 460 εκατομμύρια τα άτομα με διαβήτη. Και η προοπτική είναι ακόμα πιο ζωφερή. Μέχρι το 2030, βλέπετε σε μια δεκαετία δηλαδή, θα έχουμε μια αύξηση κατά 40% του αριθμού των ατόμων με διαβήτη παγκόσμια. Η εξέλιξη της ινσουλινοθεραπείας είναι χαρακτηριστική, αλλά πάνω απ' όλα ελπιδοφόρα. Και βεβαίως έχουμε πάντα το όπλο της ινσουλινοθεραπείας και κοιτάξτε, δεν θέλω να σας κουράσω με αυτές τις διαφάνειες, από το 2021 που ανακαλύφθηκε τότε η ινσουλίνη από τους Μπάτιν και Μπέστ, δύο ταπεινούς ερευνητές στον Καναδά, η ινσουλίνη είναι η ορμόνη της ζωής. Πραγματικά έδωσε λύση σε πολλά προβλήματα και κυρίως στο πρόβλημα του διαβήτη τύπου 1. Των παιδιών με διαβήτη που είχαν το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε πριν, της μη έκρησης ινσουλίνης από τα β' κύτταρα του παγκρέατος. Ήρθε λοιπόν η ανακάλυψη της ινσουλίνης και η ινσουλίνη έδωσε ζωή και φως και προοπτική στα άτομα που πριν τη μόνη προοπτική που είχαν ήταν το απευκταίο. Τώρα με την ινσουλίνη από το 20 και μετά όλα αυτά γίνανε μια πραγματικότητα φωτεινή και ελπιδοφόρα. Και ελπιδοφόρα είναι και πραγματικότητα και όσον αφορά την εξέλιξη της ινσουλινοθεραπείας. Πάμε το επόμενο. Να δείτε λοιπόν με τις διάφορες ινσουλίνες που έχουμε σήμερα. Έχουμε ινσουλίνες που δρούν 24-36 ώρες, οι λεγόμενες μακρές ινσουλίνες, όπως η Degludec που βλέπετε, η Glargine 300, η Detemir, οι οποίες δρούν 24 ώρες, μεγάλες ινσουλίνες. Έχουμε ινσουλίνες ενδιάμεσες, όπως η NPH, που δρά 14 ώρες. Έχουμε ινσουλίνες ταχείες, όπως λέμε ινσουλίνες. Βλέπετε, regular insulin, που δρά 6-8 ώρες. Και έχουμε και τις super fast insulines, δηλαδή τις super ταχείες, που δρούν 3 ώρες με μια αιχμή στη μία ώρα. Στη μισή ώρα αρχίζει και δρά αυτή η insulini και μέχρι 3-4 κοντολογής. Σήμερα έχουμε insulines, έχουμε μόρια insulinis, που αντιμετωπίζουν το όποιο πρόβλημα του διαβήτη και της υπεργλυκαιμίας, το ημερήσιο πρόβλημα μπορεί να έχουν τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 ή τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 που χρειάζονται ινσουλινοθεραπεία. Έχουμε πολλές ινσουλίνες στη διάθεσή μας, πολλές δυνατότητες, ούτως ώστε να κάνουμε την ινσουλινοθεραπεία μια πραγματικότητα ελπιδοφόρα και αποτελεσματική και αξιόπιστη για τη θεραπεία του ατόμου με διαβήτη. Έχουμε νέες εξελίξεις στην παρακολούθηση και θεραπεία του διαβήτη σε πολλά μέτωπα. Πρώτον, πάμε το επόμενο, παρακαλώ. Στο μέτωπο των συσκευών μέτρησης. Σήμερα έχουμε συσκευές που είναι απολύτου ακριβίας, με μια απόκληση ούτε 8% σε σχέση με το να μετράει κανείς στο εργαστήριο με το πλάσμα. Ούτε 8% απόκληση δεν έχει. Με χρωματικούς κωδικοποιητικούς κανονισμούς,
Οπότε μπορεί να είναι πολύ εύκολο, βάνοντας τους στόχους το άτομο με διαβήτη, να βλέπει τι χρώμα έχει κάθε στιγμή, τι του δείχνει και να καταλαβαίνει αν είναι εντός ή εκτός στόχου. Και το κυριότερο απ' όλα, με δυνατότητα αυτές όλες οι μετρήσεις, αυτά όλα τα αποτελέσματα να μεταφέρονται στο τάμπλετ, στο smartphone, στο PC μας, στον υπολογιστή, και να υπάρχει να δίνονται σαν ηλεκτρονικό ημερολόγιο που να το μοιράζεται ο ασθενής με τον γιατρό. Είναι θαυμαστές οι εξελίξεις που υπάρχουν και βλέπετε ένα τέτοιο πραγματικά, το κοντούρ, το νέο κοντούρ, που είναι και άλλες βεβαίως συσκευές τέτοιες αυτομέτρησης, αλλά το νέο κοντούρ είναι ένα ενδεικτικό της εξέλιξης που υπάρχει σε αυτές τις συσκευές αυτομέτρησης σήμερα. Ναι, έχουμε ερώτηση ζωντανή, συγγνώμη. Είμαστε στον αέρα. Κάποιος ακροατής θέλει να ρωτήσει κάτι. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θεοφανόπουλος Γιάννης λέγομαι και είμαι φοιτητής γερμανικής. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας συγχαρώ για την άψογη ομιλία σας. Πραγματικά ήταν εξαιρετική και πάρα πολύ κατανοητική. Θα ήθελα πρώτον να αναφερθώ στο ότι μέσα από αυτά που παρουσιάσατε, ένα πολύ σύντομο σχόλιο, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σχέση του ασθενούς με τον γιατρό του. Το να είναι σε μια πάρα πολύ στενή επαφή. Ο διαβήτης είναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ένα νόσημα το οποίο ζεις μαζί του και ζεις φυσιολογικά και έχετε μια ομαλή έτσι συνεργασία, ή μπορεί να γίνει και ένας πολύ σοβαρός εχθρός. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό η εξατομίκευση, όπως είπατε. Ένα ερώτημα που θα ήθελα να σας κάνω είναι για το διαβήτη της κύησης, που αναφέρθηκε και παραπάνω σε κάποια άλλη ερώτηση. Δίνουμε μόνο ινσουλίνη στο διαβήτη της κύησης? Έχει θέση με τη φορμίνη? Και μετά την κύηση, γυρίζουμε στην προηγούμενη αγωγή ή συνεχίζουμε με ινσουλίνη? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ερώτηση, κύριε Θεοφανόπουλε, και για τα σχόλιά σας. Ήταν άκρως πετυχημένα. Πραγματικά, ο θεμέλιος λίθος αυτής της ιστορίας είναι αυτό που κατά κόρον το λέω κι εγώ, η θεραπευτική συμμαχία μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Αυτή η θεραπευτική συμμαχία μπορεί να φέρει αποτελέσματα νικηφόρα όσον αφορά το μέτωπο του διαβήτη. Και αυτό είναι αναμφισβήτητο και το έχουμε δει και εγώ και η κυρία Τρικαλινού επανειλημμένως στην καθημερινή μας εμπειρία. Όταν υπάρχει συνεργασία, υπάρχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, όσον αφορά τον διαβήτη κύησης που είπατε, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο διαβήτης κύησης αντιμετωπίζεται μόνο με την κατάλληλη διατροφή και με ινσουλινοθεραπεία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε στη φάση του διαβήτου κύησης, δεν μπορούν να δοθούν αντιδιαβητικές αγωγές, γιατί περνάνε ενδεχόμενα τον πλακούντα οι αγωγές αυτές και ενδεχόμενα μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στο έμβριο. Παρ' όλα αυτά, σε άλλες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, χορηγούν στα άτομα με διαβήτη, μάλλον στις γυναίκες με διαβήτη κύησης που είναι παχύσαρκες, χορηγούν με τη φορμίνη. Χωρίς και ενδεχόμενα και ινσουλίνη, αλλά μπορούν να χορηγήσουν και με τη φορμίνη. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα μια τέτοια έγκριση, ούτε σύσταση για χορήγηση οποιασδήποτε αντιδιαβητικής αγωγής. Ινσουλινοθεραπεία λοιπόν. Και αυτό γίνεται μόνο κατά τη φάση που η γυναίκα που έχει τον διαβήτη κύησης είναι στην εγκυμοσύνη της. Μετά τον τοκετό έχει τεράστια πιθανότητα πια να μην έχει καθόλου υπεργλυκαιμία, να μην έχει καθόλου διαβήτη. Οπότε δεν χρειάζεται, μετά τον τοκετό απολύτως δεν χρειάζεται τίποτε να παίρνει. Όμως, επειδή έχει ιστορικό διαβήτη κύησης, έχει αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει διαβήτη στο μέλλον. Άρα θα πρέπει κάθε 1-2 χρόνια να κάνει την καμπύλη ζαχάρου και όταν, αν εμφανιστεί ο διαβήτης τύπου 2 στην πορεία του χρόνου, τότε αντιμετωπίζεται εύκολα αυτός ο διαβήτης τύπου 2 με το γνωστό τρόπο που περιγράψαμε πριν. Με τη φορμίνη και μετά το δεύτερο θεραπευτικό βήμα και ούτω καθεξής. Δεν υπολείπεται σε τίποτε δηλαδή η γυναίκα που θα αναπτύξει διαβήτη μετά την κύησή της, δεν υπολείπεται σε τίποτε με τα άλλα τα άτομα με διαβήτη τύπου 2. Πάντως κατά τη διάρκεια της κύησης μόνο ινσουλίνη. Οι ασθενείς όμως με διαβήτη έρχονται αντιμέτωποι και με μια δύσκολη καθημερινότητα. Μάλιστα, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η καθημερινότητά τους αυτή έγινε περίπλοκη. Οι παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας Συλλόγων για το Διαβήτη ήταν αναπόφευκτες και καταλυτικές. Απομένει η αντίδραση της πολιτείας. Οι πρωταρχικοί στόχοι της Ποσασδία περιλαμβάνουν αφενός το τρίπτυχο ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση,
τόσο των ατόμων με διαβήτη και των οικογενειών τους, όσο και του γενικότερου πληθυσμού. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η γνώση των ατόμων με διαβήτη σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της χρόνιας πάθησης, με απότερο στόχο την αποφυγή των επιπλοκών. Αλλά είναι επίσης πολύ σημαντική η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σε ό,τι αφορά το ζαχαρώδη διαβήτη και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποτρέψουν την εμφάνισή του ή τουλάχιστον να διαγνωστεί έγκαιρα πριν να φτάσει κάποια επιπλοκή, οπότε εκεί θα είναι τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. Στους στόχους της Ποσασδία περιλαμβάνεται επιπλέον η προώθηση, η διεκδίκηση και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πασχότων. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν να ενταθεί η σύγχυση και το αίσθημα φόβου στους ανθρώπους με ζαχαρώδη διαβήτη, αλλά παράλληλα να υπάρξει και από την πλευρά της πολιτείας μια σχεδόν παντελής έλλειψη προστασίας έναντι του νέου κορονοϊού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι το ερώτημα, και να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια, εντάσσονται οι άνθρωποι με ζαχαρώδη διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες? Αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Η ένταξη ή μη των ανθρώπων με διαβήτη στις ευπαθείς ομάδες ή στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως μετονομάστηκαν μετέπειτα, ή όπως αλλιώς ήθελε η πολιτεία να ονομάσει τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για νόσηση από τον νέο κορονοϊό. Να πάρουμε όμως τα πράγματα. Πολλά προβλήματα προϋπήρχαν πριν την πανδημία. Και αυτά μπήκαν προς το παρόν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, χωρίς να υπάρχει καμία εξέλιξη ή προσπάθεια για την αντιμετώπιση και την επίλυσή τους. Φυσικά είναι κατανοητό, γιατί αντιμετωπίσαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ωστόσο, όμως, δεν υπάρχει πλέον και καμία ακόμη προσπάθεια για την αντιμετώπιση τους, παρόλο που έχουμε επανέλθει πλέον σε μια νέα και λίγο διαφορετική κανονικότητα. Τα προβλήματα με τον ΕΟΠΗ, η μη καθολική εφαρμογή του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας, η μη ένταξη των νέων τεχνολογιών στο σύστημα αποζημίωσης, για τα οποία η Ομοσπονδία έχει κάνει πολλές προσπάθειες και η τελευταία μας ενημέρωση είναι ότι έχουν ενταχθεί στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΕΟΠΗ και αναμένουμε επιτέλους τις αποφάσεις, οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα είναι προς όφελος των πασχόντων. Τα προβλήματα στον εργασιακό τομέα, στους εκπαιδευτικούς, στην παιδεία, συνεχίζουν όλα αυτά τα προβλήματα να υπάρχουν και να ταλαιπωρούν τους πάσχοντες.